Απαντώντας ο κύριος Υπουργός στην προχθεσινή πρώτη συνεδρίαση της Επιτροπής στην κριτική του ΚΚΕ, παραποιώντας την βέβαια, κάνοντας πως δεν την καταλαβαίνει, αρνήθηκε κατηγορηματικά ότι η κυβέρνηση λειτουργεί καθ' υπόδειξην, αρνήθηκε ότι υποχρεώνεται στην εφαρμογή των μνημονίων και των κατευθύνσεων του ΟΣΑ. Μα δεν είπαμε αυτό, κύριε Υπουργέ, ή μάλλον κύριε Υφυπουργέ, γιατί ο κύριος Φωτάκης είναι αυτή τη στιγμή παρόν. Ελπίζουμε να τα... Ο αναπληρωτής. Ναι, Υπουργός Ορίμης. Ο αναπληρωτής. Ωραία. Και ούτε το ΚΚΕ καταλογίζει αυτό στην κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Ίσα-ίσα, ποτέ δεν είπαμε εμείς ότι όσα κάνετε και όσα ψηφίζετε, ότι όλα αυτά τα κάνετε με το ζόρι. Γιατί πολύ απλά αυτή είναι η πολιτική σας. Και αυτή η πολιτική σας είναι αποτυπωμένη και ψηφισμένη σε όλους τους μνημονιακούς νόμους, τους δικούς σας αλλά και των προηγούμενων, που τους διατηρείτε όλους ανέγγιχτους. Και αυτή η πολιτική σας, με περίσσιο ζήλο, υλοποιεί όλες τις αντιλαϊκές κατευθύνσεις υπεριαλιστικών οργανισμών όπως είναι ο ΟΣΑ. Πολύ, πολύ συνειδητά λοιπόν και με ιδιαίτερη ικανότητα και αποτελεσματικότητα υπηρετείτε αυτή την πολιτική που υπηρετεί τόσο ως εσωτερική πολιτική με τα μνημόνια όσο και ως εξωτερική με το ΝΑΤΟ για παράδειγμα τα συμφέροντα και τις ανάγκες της ελληνικής αστικής τάξης και των επιχειρηματικών ομίλων και γι' αυτό ακριβώς είναι που τσακίζεται αδιάκοπα τα δικαιώματα και τις λαϊκές κατακτήσεις. Αυτή η πολιτική στην ανώτατη εκπαίδευση ξετυλίγεται από τον περασμένο Φλεβάρι μέσα από τις συγχωνεύσεις και καταργήσεις ΤΕΗ και πανεπιστημιακών τμήματων αναμορφώνοντας το χάρτη και αναδιαρθρώνοντας τη δομή της ανώτατης εκπαίδευσης με την αρρωγή δυστυχώς και των ίδιων των διοικήσεων των ανώτατων ιδρυμάτων. Και λέμε δυστυχώς, γιατί τελικά η μεγάλη χαμένη από όλο αυτό το κυβερνητικό εγχείρημα είναι οι ίδιοι οι φοιτητές, οι διδάσκοντες και οι εργαζόμενοι στις σχολές, ενώ οι μεγάλοι κερδισμένοι είναι για άλλη μια φορά οι επιχειρηματικοί όμιλοι και το κεφάλαιο γενικότερα που θέλουν και βλέπουν πια την ανώτατη εκπαίδευση με τη συμβολή του ΣΥΡΙΖΑ να λειτουργεί ακόμα περισσότερο προς όφελός τους. Αυτό είναι άλλωστε και το πραγματικό νόημα εκφράσεων του νομοσχεδίου όπως λόγου χάρη για τις αναπτυξιακές ανάγκες της χώρας ή για το δυναμικό και καινοτόμο πανεπιστημιακό ίδρυμα. Με ποιο τρόπο τώρα επιτυγχάνεται αυτό, η λειτουργία δηλαδή της ανώτατης εκπαίδευσης σε όφελος του κεφαλαίου, το αποκαλύπτει η κυβερνητική πολιτική στην ανώτατη εκπαίδευση, που συνεχίζει την πολιτική των προηγούμενων, το αποκαλύπτει και το σημερινό νομοσχέδιο, όπως και τα αντίστοιχα προηγούμενά του, για το Πανεπιστήμιο δηλαδή Δυτικής Αττικής, για το Ιόνιο και για το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Ποιος είναι τώρα ο πυρήνας αυτής της πολιτικής? Μα ποιος άλλος από το να ενισχυθούν οι ήδη πολύπλευροι διασύνδεση πανεπιστημίων επιχειρήσεων, η επιχειρηματική λειτουργία των ιδρυμάτων, η πολυδιάσπαση των σπουδών ώστε να παρέχουν διαβαθμισμένα προσόντα με τους απόφυτους βορρά στα εφήμερα συμφέροντα και τις ανάγκες των εργοδοτών και στο διαρκές κυνήγι πιστοποιήσεων και καταρτήσεων. Με αυτή την πολιτική συμφωνούν όλα, μα όλα ανεξαιρέτως τα αστικά κόμματα, κάτι που φαίνεται και στην επιχειρηματολογία τους και γι' αυτό το νομοσχέδιο. Οι διαφωνίες και οι ενστάσεις τους είναι για δευτερεύοντα ζητήματα και αφορούν τις μεθόδους ή τους ρυθμούς που πρέπει να έχουν αυτές οι αναδιαρθρώσεις ώστε να υπηρετούν καλύτερα τις ανάγκες και τις οικονομικές αλλά και τις ιδεολογικές του κεφαλαίου. Η θέση του κόμματός μας, του ΚΚΕ, είναι βεβαίως διαφορετική και πάντως ξεκάθαρα αντίθετη σε όλη αυτή τη διαδικασία, κόντρα τόσο στη σημερινή μορφή με την οποία έρχεται και με το σημερινό νομοσχέδιο, όσο κόντρα και στα κίνητρα που την πυροδοτούν και βέβαια κυρίως κόντρα στους σκοπούς που αυτή εξυπηρετεί. Γι' αυτό και το κάλεσμα του ΚΚΕ στους φοιτητές, στους πανεπιστημιακούς δασκάλους και στους υπόλοιπους εργαζόμενους στα ιδρύματα δεν γίνεται μονάχα για τη συμπόρευση όλων αυτών στον αγώνα για την απόρριψη των σχεδίων αναδιάρθρωσης
του ακαδημαϊκού χάρτη, αλλά για τη συμπόρευσή τους σε έναν ακόμα μεγαλύτερο και ολομέτωπο αγώνα, προκειμένου τα ιδρύματα να απεμπλακούν από τα δεσμά του κεφαλαίου. Προκειμένου να ανοίξει ο δρόμος για να οργανώνονται οι σπουδές με βάση τις πραγματικές σύγχρονες ανάγκες του λαού μας και τις εξελίξεις στην επιστήμη και την τεχνολογία, και προκειμένου βεβαίως οι εργαζόμενοι και οι διδάσκοντες να δουλεύουν απερίσπαστοι, με πλήρη δικαιώματα και ανακτημένες, ας μην το ξεχνάμε, εμείς πάντως δεν το ξεχνάμε, με ανακτημένες όλες τις απώλειες που φορτώθηκαν στο όνομα της κρίσης. Και ό,τι και να λέει η ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας, όσο και να εκθιάζει νομοσχέδια σαν το σημερινό, έρχεται η ίδια η πραγματικότητα να κάνει σκόνη και θρύψαλα τη φανταχτερή αλλά απατηλή επιχειρηματολογία με την οποία παρουσιάζονται οι κυβερνητικές προτάσεις για τις συγχωνεύσεις των ανώτατων ιδρυμάτων και τη λεγόμενη πανεπιστημιοποίηση των ΤΕΙ. Τι σημαίνει αλήθεια όλο αυτό για τους φοιτητές? Μήπως οι φοιτητές θα δουν να αλλάζει κάτι ουσιαστικό στις σπουδές τους? Μήπως θα μειωθεί το κόστος των σπουδών τους? Μήπως με αυτό θα εξασφαλιστεί δουλειά με πλήρη δικαιώματα στο αντικείμενο των σπουδών τους μετά την αποφύτισή τους? Μήπως θα λυθούν επιτέλους τα προβλήματα, τα τεράστια με τη φοιτητική μέρημνα? Μήπως θα λυθούν τα προβλήματα που δημιουργούνται στα ιδρύματα καθημερινά λόγω της δραματικής υποχρηματοδότησης από το κράτος, των ελλείψεών του σε διδακτικό προσωπικό, σε υποδομές και τόσα άλλα? Προφανώς και όχι. Η κατάσταση άλλωστε που επικρατεί στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, που ήταν και το πρώτο εγχείρημα τέτοιου είδους από τις πρώτες μέρες της λειτουργίας του, επιβεβαιώνει του λόγου το αληθές. Και σε αυτά παρακαλούμε, κύριε Υπουργέ, να δώσετε απαντήσεις σε αυτά τα ερωτήματα που σας είπαμε, και όχι να τσακώνεστε με τη Νέα Δημοκρατία περί όνου σκιάς και για το αν έγινε ή όχι αρκετός διάλογος, λες και φταίει αυτό για το περιεχόμενο του νομοσχεδίου και το σκοπό του. Δεν θα κουραστούμε βέβαια, δεν θα κουραστούμε να λέμε, και ούτε βέβαια η πραγματικότητα θα πάψει να το επιβεβαιώνει, ότι οι απορροφήσεις των ΤΕΙ από τα πανεπιστήμια εξυπηρετούν τις άμεσες αλλά και τις μακροπρόθεσμες ανάγκες της πιο οργανικής σύνδεσης των ΑΕΗ με τις επιχειρήσεις. Μια σύνδεση όχι βεβαίως γενική και αόριστη, αλλά αντίθετα πάρα πολύ συγκεκριμένη πάνω στους επιλεγμένους στόχους του κεφαλαίου και των κυβερνήσεών του για την περιφερειακή και κλαδική καπιταλιστική ανάπτυξη, στους τομείς ακριβώς εκείνους δηλαδή όπου υπάρχει μεγάλη προσδοκία κερδών. Όλα αυτά υπηρετούνται από το σημερινό νομοσχέδιο και πιο συγκεκριμένα με τα άρθρα 1 έως 6, στα οποία περιγράφεται η απορρόφηση του ΤΕΙ Θεσσαλίας από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Επίσης, με τα άρθρα 7 έως 12, στα οποία αποτυπώνεται ο διαμοιρασμός του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας από 3 πανεπιστήμια, το ΕΚΠΑ, το Γεωπονικό της Αθήνας και το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, το οποίο πραγματικά αποκτά φαραωνικές διαστάσεις. Η οργανική σύνδεση τώρα των ΑΕΗ με τις επιχειρηματικές δράσεις του κεφαλαίου είναι άμεσα ορατές στην περίπτωση της συγχώνευσης του ΤΕΙ Ψαχνών στην Εύβοια με το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθήνας, όπου η δημιουργία του νέου πανεπιστημιακού τμήματος με αντικείμενο τη διαχείριση λιμένων και ναυτιλίας, αυτός είναι ο τίτλος του, σχετίζεται άμεσα ή μάλλον καλύτερα υπαγορεύεται άμεσα από το Master Plan του Οργανισμού Λιμένων του Νομού Εύβοιας, το οποίο προβλέπει παρεμβάσεις που αλλάζουν ολόκληρο το παραλιακό μέτωπο των περιεχών, πρώτα και κύρια της Χαλκίδας, έτσι ώστε να διευκολύνεται η δράση των επιχειρηματικών ομίλων σε βάρος των λαϊκών αναγκών. Για του λόγου του αληθές, μια από τις πιο εμβληματικές προτάσεις του στρατηγικού σχεδιασμού του Οργανισμού Λιμένων Νομού Εύβοιας, ο οποίος συμπεριλαμβάνεται στο διετές επιχειρησιακό σχέδιο της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, είναι και η μεταφορά του λιμένα Χαλκίδας στο χώρο των εγκαταστάσεων των τσιμέντων Χαλκίδας, ώστε να βοηθηθούν οι επενδύσεις της πολυεθνικής για συνδυασμένες μεταφορές logistics, καθώς στο συγκεκριμένο σημείο υπάρχουν συγκεκριμένες υποδομές οδικής πρόσβασης αλλά και σιδηροδρομικής σύνδεσης.
Στην ίδια λογική είναι ένα χαρακτηριστικό, από τα πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα του νομοσχεδίου. Στην ίδια λογική κινείται και το άρθρο 18 που προβλέπει τη δημιουργία της Τεχνόπολης Ευρύπου ως τμήμα της εταιρείας αξιοποίησης και διαχείρισης της περιουσίας του ΕΚΠΑ, η επιχειρηματική λειτουργία των πανεπιστημίων για την οποία μιλούσαμε πριν λίγο, που ουσιαστικά αφορά την ανάπτυξη έρευνας για λογαριασμό των βιομηχάνων της περιοχής. Στον ίδιο άξονα τη σύνδεση των ΑΕΗ με τις επιχειρήσεις κινούνται και τα πανεπιστημιακά ερευνητικά κέντρα που ιδρύονται στο Γεωπονικό και το ΕΚΠΑ ως νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, ως εταιρείες δηλαδή, στοχεύοντας κυρίως στο να συνδέσουν την πανεπιστημιακή έρευνα με την αγορά και τις καινοτόμες εφαρμογές, διευκολύνοντας δηλαδή έτσι τις επενδύσεις σε κερδοφόρους τομείς πολλές φορές ή μάλλον τις περισσότερες φορές άσχετους με τις πραγματικές κοινωνικές λαϊκές ανάγκες. Ούτε είναι και τυχαίο βέβαια ότι ειδικά σε αυτά τα πανεπιστημιακά κέντρα προβλέπεται από το νομοσχέδιο να ανθίσουν ακόμα περισσότερο οι ελαστικές εργασιακές σχέσεις του διδακτικού και λοιπού προσωπικού, διαψεύδοντας τους κυβερνητικούς ισχυρισμούς περί επιστροφής δήθεν στην εργασιακή κανονικότητα. Αυτή και μόνο αυτή είναι άλλωστε η μόνη καπιταλιστική κανονικότητα, η όσο γίνεται πιο φτηνή, η όσο γίνεται πιο ελαστική ανθρώπινη εργασία. Τα ίδια και με την ίδρυση, με το άρθρο 23 του Πανεπιστημιακού Κέντρου Έρευνας, Καινοτομίας και Ανάπτυξης ΙΑΣΟΝ στο Βόλο, με έμφαση στην πολιτιστική βιομηχανία, όπως και τα διάφορα Ινστιτούτα στις πόλεις της Θεσσαλίας, καθώς και με το Αβερόφιο Αγροδιατροφικό Τεχνολογικό Πάρκο Θεσσαλίας, που κεντράρουν στον αγροκτηνοτροφικό τομέα, προκειμένου να στηρίξουν τις μεγάλες αγροκτηνοτροφικές μονάδες, μιας και η γη στη Θεσσαλία, όπως και σε όλη τη χώρα, εξαιτίας της Ευρωενωσιακής Κοινής Αγροτικής Πολιτικής, στην οποία ορκίζεται η κυβέρνηση και όλα τα αστικά κόμματα, εξαιτίας λοιπόν αυτής της κοινής αγροτικής πολιτικής, συγκεντρώνεται μαζί με την αγροτική παραγωγή σε όλο και λιγότερα χέρια, σε καπιταλιστικές επιχειρήσεις, ξεκληρίζοντας την ίδια στιγμή δεκάδες χιλιάδες μικρομεσαίους γεωργοκτηνοτρόφους. Όσο για το τι σημαίνει ο λεγόμενος ενιαίος χώρος ανώτατης εκπαίδευσης, ένα παράδειγμα από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας νομίζω τα λέει όλα. Στο ίδιο Πανεπιστήμιο, στη Λάρισα, θα έχουμε πολυτεχνική σχολή με τμήματα τετραετούς φοίτησης, όπως το ενέργειας και περιβάλλοντος, και στο ίδιο Πανεπιστήμιο, στο Βόλο, θα έχουμε πολυτεχνική σχολή με τμήματα πενταετούς φοίτησης. Να ποιος είναι λοιπόν ο ενιαίος χώρος στο ίδιο επιστημονικό αντικείμενο να υπάρχει και πληθώρα και κατηγοριοποίηση πτυχίων από φύτων, τμήματων, προκειμένου να υπάρχει φτηνή ειδικευμένη εργατική δύναμη, πιστοποιημένη στα προσόντα και τις δεξιότητες εκείνες που απαιτεί το κεφάλαιο. Κλείνω, το άφησα για το τέλος, με την υποσχεσιολογία της κυβέρνησης περί μόνιμων διορισμών στην εκπαίδευση. Δεν είναι κάτι καινούργιο. Παρόμοιες υποσχέσεις δόθηκαν και στο παρελθόν. Θυμίζουμε τους 10.000 διορισμούς της κυβέρνησης Σαμαρά. Θυμίζουμε τους επόμενους 20.000 διορισμούς της κυβέρνησης Τσίπρα διαστόματος του κυρίου Φίλη. Και τώρα ξανά, σε ένα μέσο όρο αυτών των δύο εξαγγελιών, ξανά οι 15.000 του ΣΥΡΙΖΑ με ορίζοντα τριετίας. Θα το πούμε ανοιχτά. Πρόκειται για ένα άθλιο εμπόριο ελπίδας, για εμπεγμό χιλιάδων εκπαιδευτικών που χρόνια τώρα με μια βαλίτσα στο χέρι περιδιαβαίνουν τη χώρα πάκρι-σάκρι, καλύπτοντας όχι προσωρινά, αλλά μόνιμα εδώ και πολλά χρόνια κενά εκπαιδευτικών. Και έρχομαι στο νέο σύστημα προσλήψεων εκπαιδευτικών, γιατί αυτό προβλέπει η τροπολογία που ήρθε, την οποία και εκ νέου σας καλούμε να αποσύρετε και για την οποία, όπως φάνηκε από τις τοποθετήσεις τόσο του εκπροσώπου της Νέας Δημοκρατίας όσο και, της Δημοκρατικής Συμπαράταξης, του ΠΑΣΟΚ, η υπόλοιπη αντιπολίτευση την αποδέχεται, υπερακοντίζοντας μάλιστα σε αυτήν και προσθέτοντας στη σχετική κυβερνητική πρόταση και το διαγωνισμό του ΑΣΕΠ. Την αποδέχεται συμπληρώνοντας και κάτι ακόμα. Εντάξει,
Τώρα, μια που είναι και εδώ ο κύριος Υπουργός, γιατί προχθές δεν είχαμε το δικαίωμα της δευτερολογίας, δεν χρειάζεται, νομίζω, να απαντήσω στην κατηγορία του κυρίου Υπουργού ότι το ΚΚΕ δεν θέλει τάχα διορισμούς. Εντάξει, μην το ξαναπείτε, γιατί εκτίθεστε, γελάνε και τα τσιμέντα, αν λέτε τέτοια πράγματα. Το λαμβάνουμε ως δείγμα μάλλον απώλειας ψυχραιμίας. Αλλά να κατηγορεί το ΚΚΕ ότι θέλει τάχα το σύστημα Διαμαντοπούλου ο υπουργός μιας κυβέρνησης που όχι μόνο διατηρεί σε ισχύ αυτόν τον νόμο, τον νόμο Διαμαντοπούλου δηλαδή 3848 του 10, αλλά τον συνεχίζει από εκεί που τον άφησε η κυρία Διαμαντοπούλου και τον βαθαίνει με τα λεγόμενα ακαδημαϊκά προσόντα που απαξιώνουν ακόμα περισσότερο τα πτυχία, αυτό πάει πολύ. Και μόνο μία λέξη το περιγράφει. Η λέξη θράσος. Προσέξτε όμως, κύριε Υπουργέ, όταν απαντάτε, γιατί δεν απαντάτε μονάχα στο ΚΚΕ όταν του λέτε ότι τάχα είναι ακραίο το αίτημά του για μονιμοποίηση εδώ και τώρα όλων των αναπληρωτών των τελευταίων χρόνων με μαζικούς διορισμούς. Απαντάτε πρώτα απ' όλα σε αυτούς τους ίδιους τους αναπληρωτές και τους λέτε κατάμουτρα ότι όχι μόνο δεν θα μονιμοποιηθούν, αλλά και ότι με το νέο σύστημα που εισάγεται και που φέρνει μεγάλες ανακατατάξεις στους πίνακες προσλήψεων, πολλοί από αυτούς βρίσκονται μπροστά στον εφιάλτη της απόλυσης και της μη πρόσληψης. Γιατί μπορεί μεν να βρίσκονται στους πίνακες κατάταξης, αλλά αυτό δεν σημαίνει απαραίτητα ότι και θα εργαστούν. Κάνετε όμως και κάτι ακόμα, στο οποίο αυτή η κυβέρνηση ειδικά έχει διαπρέψει. Με την τακτική σας αυτή περί τάχα ακραίων και μαξιμαλιστικών αιτημάτων, πιέζεται να κατεβούν οι απαιτήσεις του λαού ακόμα πιο κάτω, ώστε να μπορείτε να παριστάνετε μετά τους φιλολαϊκούς μοιράζοντας ψίχουλα και ψεύτικες ελπίδες. Ακούστε όμως αυτό. Το αίτημα του λαϊκού κινήματος για μονιμοποίηση όλων των συμβασιούχων εκπαιδευτικών δεν είναι ακραίο. Είναι όριμο, είναι αναγκαίο, φλογίζει τις ψυχές χιλιάδων αναπληρωτών εκπαιδευτικών, δυναμώνει τον αγώνα τους μαζί με όλους τους εκπαιδευτικούς και το λαό, γιατί αποτελεί την πιο βασική, την πιο στοιχειώδη απάντηση στις σημερινές τεράστιες ελλείψεις προσωπικού στην εκπαίδευση. Γι' αυτό και αυτό το αίτημα αργά ή γρήγορα το λαϊκό κίνημα θα το επιβάλλει.